το καλοκαίρι του 2009 στο Φεστιβάλ Φιλίππων Καβάλας, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη, η δεύτερη γένα παίχτηκε από τη Φιλαρέτη Κομνηνού. Δεν έγινε διασκευή, δηλαδή όπως ήταν το κείμενο συντομεύτηκε, φύγανε διάφορα επεισόδια. Ήταν πολύ παράξενο να ακούς το κείμενό σου από μια γυναίκα. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα το έπαιζε ποτέ η Φιλαρέτη, αλλά σίγουρα το ότι είναι και αυτή μια βορειοελλαδίτισσα, στην ίδια ηλικία. Με καταγωγές εκεί γύρω από τις, όπως η ηρωίδα μου που είναι καβαλιώτισσα, είχα την αίσθηση ότι πραγματικά ταυτιζόταν. Και ήταν κάτι πάρα πολύ έτσι, έντονο, που ξαναζωντάνεψε το χαρακτήρα στη σκηνή. Εγώ όταν γράφω για χαρακτήρες, ποτέ δεν τους βλέπω με χαρακτηριστικά. Τους βλέπω μέσα από τα συναισθήματα και τις χειρονομίες τους. Οπότε αυτό ήταν μια καλή εμπειρία. Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν μπορώ να ξαναδώ την ίδια ηρωίδα να την υποδίεται μια άλλη. Αυτό θα ήταν πολύ παράξενο πια. Νομίζω ότι είναι λάθος όρος. Δεν επικρατεί έξω. Δηλαδή περισσότερο υπάρχει όρος φεμινιστική γραφή, όταν είναι σαν ένα είδος, και αυτό έχει, είναι υπό εξαφάνιση πιστεύω. Αν υπάρχει γυναική γραφή, άρα υπάρχει και ανδρική γραφή, έτσι. Δεν νομίζω. Υπάρχουν άντρες συγγραφείς ή γυναίκες που γράφουν, δηλαδή η κανονική λογοτέχνη συγγραφής πρέπει να μην έχουν φύλο. Για τον ίδιο λόγο που μία γυναίκα θα έγραφε εντελώς γυναικεία, προβάλλοντας δηλαδή πολύ συνέστημα και ρομάντζο, θα ήταν εξίσου για μένα απορριπταίο, όπως ήταν και ένας άντρας που γράφει μονολυθικά. Δηλαδή δεν βάζει νερό στο κρασί του και αναγνωρίζεται ο ύφος, το ύφος και ο τόνος της φωνής του πίσω από κάθε κείμενο. Και έχουμε. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι αυτή τη στιγμή στο σύγχρονο ελληνικό τοπίο γυναίκες συγγραφείς κάνουν καλύτερες λογοτεχνικές προτάσεις από άντρες. Δηλαδή έχω διαβάσει μια σειρά από νεότερες συγγραφείς, κρατάω στην άκρη ας πούμε την Έρση Σωτηροπούλου που είναι μια γενιά περισσότερο πίσω, η Ζατέλη που είναι με τον κόσμο της, αυτό που κάνει η Ρέα Γαλανάκη έχει ενδιαφέρον και βλέπεις τώρα έχουμε την Άντζελα Δημητρακάκη, η Μποραζοπούλου, η Μαρούτσου. Είναι κορίτσια δηλαδή που ψάχνονται με τα είδη της γραφής, ξεπερνώντας το φύλο τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, αν ονομάζουμε γυναικεία γραφή όλα αυτά τα προϊόντα, τα ροζ που είναι καταστήβες, αντί να είναι στο Hondo Center, είναι στα βιβλιοπωλεία, αυτό φυσικά δεν αφορά ούτε εμάς, ούτε τη λογοτεχνία γενικότερα. Εγώ άρχισα να διαβάζω και να γράφω πάντα μυθιστόρημα. Δηλαδή, επειδή σπούδασα και αγγλική φιλολογία, ξεκίνησα στα πανεπιστήμια διαβάζοντας τον Dickens, τον Conrad, συγγραφείς δηλαδή που πειραματιζόταν υφολογικά και θεματικά, αλλά πάντοτε έχοντας και μία ιστορία στο πλάι. Έτσι. Ιδάλλως δεν υπάρχει λόγος να πεις ότι γράφω μυθιστόρημα. Αυτός ο χώρος δηλαδή με ενδιαφέρει πολύ. Πάντα ξεκινάω από μία σκηνή, όχι από μία λέξη. Αυτό το κάνουν οι ποιητές. Δηλαδή μία σκηνή μπορεί να με οδηγήσει στο να βρω και το ύφος και τον τρόπο που θα γράψω ένα βιβλίο. Η ερώτηση είναι παράξενη, ακριβώς όπως είναι παράξενο και το βιβλίο και η δυναμική του, γιατί πιστεύω ότι συνεχίζεται από συζητήσεις που ακούω. Το Παρτάλι όντως το ανακάλυψα ως ιστορία στη μεταπολίτευση που ήμουν φοιτητής. Το επανέφερα το 2001 με την έναρξη του καινούριου αιώνα σαν μια ιστορία που συνδέει τον περασμένο δικό μου αιώνα με αυτόν μέσα από το στίγμα της μεταπολίτευσης. Αυτό το ρακένδυτο Παρτάλι που δεν είναι ούτε άντρας ούτε γυναίκα λέγεται συμβολικά, γράφτηκε ότι είναι ας το πούμε η ίδια η εποχή που μεταφέρεται. Ως προσωπικότητα δεν θα ζούσε πια το Παρτάλι, αυτό με θλίβει. Δηλαδή συνειδέω ότι αν υπήρχε αληθινά τώρα θα ήταν πια πεθαμένο ίσως, 90 και αυτή είναι μια θλίψη που έχει να κάνει με τα μπορχικά φαντάσματα της γραφής. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν θα ήθελα να το βγάλω στη φόρα, ειδικά στην εποχή μας. Θα ήταν μια απελευθέρωση και πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι Παρτάλια λέμε εμείς στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή άνθρωποι περιθωριακοί. Όχι ακριβώς κρυμμένοι, αλλά δεν τους έχει δοθεί η δυνατότητα να εκφράσουν τις ιδέες, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματα και τον ερωτισμό τους και πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο απελευθερώνει ιδιαίτερα και αυτούς τους ανθρώπους, πέρα από το είναι ένα ανάγνωσμα για όλους τους υπόλοιπους. Επομένως,
Πιστεύω ότι θα έρθει κάποια στιγμή ένα καινούριο παρτάλι και θα μου πει ότι μέσα από το βιβλίο μου φανερώθηκα. Στη βιβλιοθήκη Σερών είχα κάνει μια παρουσίαση παλιά ενός βιβλίου μου και μου άρεσε. Πρώτη φορά έβλεπα δημόσια βιβλιοθήκη. Είναι το ένα είδος που εξαφάνισε στην Ελλάδα. Στη Λετωνία έχει 5.000 δανειστικές βιβλιοθήκες. Στη Λετωνία, που είναι μια χώρα ούτε η μισή από εμάς, σε έκταση και πληθυσμό. Λοιπόν, και μου άρεσε η ιδέα το να ζω σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Το άκουσε ο διευθυντής, ο οποίος ήταν εκεί κοντά μου, και μου λέει: Έλα να δουλέψεις. Κάποια στιγμή τη χρησιμοποίησα ως ερευνητικό τόπο, όταν έγραφα τα νερά της Χερσονήσου, γιατί είχαν πλούσιο υλικό, είναι από τις πιο παλιές δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Εκμεταλλευθήκαμε το ότι είναι βιβλιοθήκη του Δημοσίου, ώστε να μπορέσω εγώ να πάω εκεί μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Στην Ελλάδα υπάρχουν 45 δημόσιες βιβλιοθήκες, όχι δημοτικές και άλλες, δημόσιες. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μαζί με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας είναι οι πιο δυνατές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Έχουμε 500 δανεισμούς τη μέρα, αίθουσες με υπολογιστές, απέραντες εκδηλώσεις, και μέσα ανάμεσα σε αυτές εγώ διοργανώνω λογοτεχνικά σεμινάρια, δηλαδή επιλέγω κύκλους που έχουν σχέση με το μυθιστόρημα. Έχουμε κάνει τους μοντερνιστές στις αρχές του αιώνα, έχουμε κάνει σύγχρονο μυθιστόρημα, έχουμε κάνει ένα κύκλο ελληνικού μυθιστόρηματος και φέτος το πιο έτσι εφετζίδικο είναι οι νομπελίστες εν ζωή. Ταυτόχρονα υπάρχει κινηματογραφική λέσχη για μια ταινία που στηρίζεται πάνω σε βιβλίο. Συναντήσεις με μαθητές. Ο διαδικτυακός τόπος της βιβλιοθήκης είναι από τους πιο γνωστούς, γιατί εκεί πέρα πάνω ποστάρουμε διάφοροι, εγώ, άλλα νέα παιδιά κριτική όπως είναι ο Δημήτρης Αθηνάκης. Και γενικά δηλαδή αυτή η βιβλιοθήκη αρχίζει να μπαίνει στο στίγμα της εποχής, ότι δεν δικτυώνεται μόνο με το να δανείζει βιβλία στους ανθρώπους, αλλά μέσω του διαδικτύου και των εκδηλώσεων φέρνει κοινωνικούς ιστούς σε μία ενότητα μέσα από το διάβασμα. Ειλικρινά θα έπρεπε ο θεσμός αυτός των βιβλιοθηκών να έχει ενισχυθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα, γιατί έξω είναι κάτι πολύ δυνατό. Thank you.